μέσω πρόσβασης, το εργαλείο αυτό μπορούσαν να μπουν και να το χρησιμοποιήσουν είτε μέσα από σταθερό ηλεκτρονικό υπολογιστή στο σχολείο τους, είτε μέσα από smartphone και tablet. Σαφώς η μεγαλύτερη πρόσβαση έγινε μέσα από ηλεκτρονικό υπολογιστή. Η μέση ηλικία ήταν 15 με 17 ετών, οπότε έπιασε λίγο τρίτη γυμνασίου με πρώτη με δευτέρα ηλικίου. Εκεί υπήρχαν οι καλύτερες, οι σωστότερες απαντήσεις των παιδιών και αυτό έχει και ένα νόημα γιατί όσο μεγαλύτερα είναι τα παιδιά, τόσο πιο πολύ έχουν εκτεθεί στα ακουστικά ερεθίσματα. Διαπιστώσαμε στις διάφορες μορφώσεις που κάναμε σε εκπαιδευτικούς ήταν ότι πολύ συχνά αυτή η διαδικασία του σχεδιασμού παιχνιδιού επειδή παραπέμπει, είναι και μια διάσταση παιχνιδοποίησης από μια έννοια συνδεόταν στο νου τους με άλλες τέλος πάντων τεχνικές παιχνιδοποίησης που μπορεί να έχουν χρησιμοποιήσει κάποιες στην εκπαίδευση που έχουν να κάνουν κυρίως με το να κάνεις κάποιους πιο παιχνιώδη τα τεστ ουσιαστικά και τον τρόπο με τον οποίο αξιολογείται ο μαθητής. Το οποίο όμως σημαίνει ότι υπάρχει ένα δοσμένο πλαίσιο στο οποίο απαντάει ο μαθητής πάλι. Είναι λίγο πιο ενδιαφέρον τρόπος να γίνει αξιολόγηση. Αλλά εμείς θέλαμε να δώσουμε την έμφαση στο σχεδιασμό παιχνιδιού, που είναι κατά διαφορετικό, γιατί έχει να κάνει με το πώς σκέφτεται κανείς συνολικά την εμπειρία του παιχνιδιού, το σενάριο που θα ακολουθήσει ο παίκτης. Το πώς θέλει να είναι η ροή του παιχνιδιού, το οποίο δεν είναι αυτονόητο. Εκομέ και Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων. Λοιπόν, είναι μια σχέση μεταξύ συνεργατών, είναι μια σχέση μεταξύ φίλων. Μας ενώνουν πολλά πράγματα, κοινοί στόχοι. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ το κομμάτι της κινηματογραφικής παιδείας και εκπαίδευσης και τους δύο φορείς. Μας ενώνουν λίγο περισσότερες συνεργασίες που κάνουμε, το Φεστιβάλ και το Εκομέ από κοινού. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι απολαμβάνουμε πάρα πολύ αυτή τη συνεργασία. Συζητάμε, συμφωνούμε, μαλώνουμε σαν φίλοι και συνεργάτες, αλλά σίγουρα βγαίνει ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα για το οποίο πιστεύουμε πολύ και νομίζω πως τα επόμενα χρόνια όλο και περισσότερο θα αναπτυχθεί. Από την τρέχουσα ένα τη διοργάνωση του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων, το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Ενημέρωσης απονέμει το Βραβείο Εκπαιδευτικής Δημιουργίας Walter Lassalle και καλούμε τον κύριο Στέλιο Κιμιονή, προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ψηφιακού Περιεχομένου του ΕΚΟΜΕ για την απονομή. Το βραβείο Walter Lassalle είναι μια πολύ προσεκτική κίνηση που κάναμε με το φεστιβάλ. Θέλουμε προφανώς να αξιοποιήσουμε το θρύλο, γιατί θρύλος είναι Walter Lassalle, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, και να δείξουμε ότι σε ένα φεστιβάλ που το λέμε περιφερειακό αλλά είναι εξαιρετικά σημαντικό για όλη την Ελλάδα, στο μέρος που γίνεται αυτό το φεστιβάλ έζησε ένας τόσο σημαντικός κινηματογραφιστής. Στο όνομά του, λοιπόν, έχουμε θεσπίσει ένα βραβείο, το οποίο δεν είναι ένα ανταγωνιστικό βραβείο. Δεν λέμε ότι θα πάρει μια καλύτερη ταινία να δημιουργήσουμε μια αίσθηση ότι εδώ έχουμε ανταγωνισμό. Θέλουμε να το δίνουμε σε ταινίες, σε ανθρώπους, σε προσπάθειες, σε εκπαιδευτικά προγράμματα. Θέλουμε ένα βραβείο από κοινού που να δείχνει μια διαφορά σε αυτά που κάνει το φεστιβάλ και σε αυτά που πρεσβεύει το ΕΚΟΜΕ. Πράγματα που προωθούν την κινηματογραφική και την οπτικοακουστική παιδεία. Το βραβείο εκπαιδευτικής δημιουργίας Walter Lassalle 2021 απονέμεται εξημισίας στο σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Χανίων για την ταινία τεκμηρίωσης «Μην μπεις ποτέ σου είναι αργά» και στο δημοτικό σχολείο Εμπρόσνερου από Κορώνου για την ταινία τεκμηρίωσης «Ένα σχολείο, δύο κόσμοι». Ναι, είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η συνεργασία που κάναμε με δύο από τις ταινίες των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Φεστιβάλ Χανίων. Η μία ταινία για τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, η άλλη ταινία για το πώς δύο δασκάλες προσπαθούν να συμπεριλάβουν στον κόσμο του σχολείου, όπου τα παιδιά είναι αυτό που λέμε κανονικά χωρίς προβλήματα, μια κοφάλαλη συμμαθήτριά τους.
Αυτές οι δύο ταινίες, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να παίζονται συνέχεια, γιατί δείχνουν τη δυναμική της εκπαιδευτικής κοινότητας και της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Δηλαδή, βλέπουμε εμπνευσμένους δασκάλους εκπαιδευτικούς, μαζί όμως με μαθητές δύο ταχυτήτων και ηλικιών. Στη μία περίπτωση έχουμε δημοτικό, στην άλλη περίπτωση στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας έχουμε μεγάλους όριμους ανθρώπους. Μαζί όλοι αυτοί οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί φτιάχνουν κάτι πάρα πολύ δυναμικό. Φτιάχνουν κάτι το οποίο δίνει ένα πολύ μεγάλο και αισιόδοξο μήνυμα για το μέλλον. Ότι ναι, υπάρχουν δεύτερες ευκαιρίες και πρέπει να τις εκμεταλλευόμαστε. Και ναι, μπορούμε να συμπεριλάβουμε άτομα που μέχρι τώρα δεν ξέραμε τι μπορούμε να κάνουμε για αυτά στην καθημερινότητά μας, όπως στο σχολείο. Το ονομάζουμε ντοκιμαντέρ για όλους, γιατί κάναμε πλευράς μας τετλισμό για άτομα με ακουστικά προβλήματα, κάναμε ακουστική περιγραφή για άτομα με οπτικά προβλήματα και νομίζουμε πως είναι μια καλή αρχή στη συνεργασία Φεστιβάλ και ΕΚΟΜΕ να περάσουμε και σε άλλες τέτοιες δράσεις, όπου το ντοκιμαντέρ που έχει αδικηθεί να βρει μια καλύτερη θέση και αναπτυξιακά και εκπαιδευτικά. Υπηρετείται πάρα πολύ καλά ούτως ή άλλως εδώ στο φεστιβάλ, αλλά και να βρει μια θέση στο Εθνικό Αποθετήριο Οπτικοακουστικών Αρχείων που φτιάχνει το ΕΚΟΜΕ. Αυτές οι ταινίες οπωσδήποτε θα έχουν περίοπτη θέση.